πήρε αυτοκίνητα, πήρε την παραλία όλη, πήρε μηχανάκι εδώ πέρα. Αν έβρεσε περισσότερο θα θυμούσαμε και θύματα. Εφιαλτικό ξημέρωμα για τους κατοίκους στο παλαιό καστρό του Δήμου Μαλεβιζίου, το οποίο βρέθηκε στο μάτι της ψυχρής λίμνης με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ξυπνώντας μνήμες από τις καταστροφικές πλημμύρες του Οκτωβρίου του 2022. Στο ίδιο έργο θεατές μετά από 2 χρόνια, κατά τα οποία 2 χρόνια από πλευράς Δήμου δεν έχει γίνει το παραμικρό. Έγινε μια ισχυρή βροχή περίπου στις 12 η ώρα τη νύχτα με μικρή διάρκεια και κατά τις 6 το πρωί μέχρι τις 7 καταραχτώδης βροχή. Πολύ εύκολα θα μπορούσε να παρασύρει και άνθρωπο και ανθρώπους μέσα στα οχήματα. Παναγία μου, βεβαίως. Βεβαίως εδώ σε παίρνει. Όταν κατεβάζει αμάξι το βάνει στη θάλασσα μέσα, δεν θα κατεβάσει άνθρωπο. Το πρόβλημα είναι ότι ο ποταμός θυμάται πάντα το δρόμο του. Ο ποταμός έχει σκεπαστεί, είναι δρόμος. Ορμητικά νερά παρέσυραν μπάζα, φερτά υλικά και σταθμεμένα οχήματα, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και με τους δημότες να ζουν τρομακτικές στιγμές, αντικρίζοντας εφιαλτικές εικόνες με φόντο τους τόνους λάσπης που περικύκλωσαν οικίες, καταλήγοντας σε καταστήματα αλλά και στην παραλία, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στην οδοποιία. Έχω 2 μικρά παιδιά. Η γυναίκα μου λέει να πουλήσω το σπίτι να φύγομαι. Τα παιδιά κλαίγαν όλη νύχτα. Ζήσαμε πάλι την περσινή πλημμύρα. Πέφτει, υπήρχε κόσμο στην παραλία, κολυμπούσαν άνθρωποι. Είχαν ανοίξει τα σχολεία που περνάνε τα λεωφορεία και παίρνουν τα παιδιά και πηγαίνουν στο χωριό. Στο σχολείο, τι θα γινότανε. Ένα λεωφορείο έχει μέσα 12-13 παιδιά. Και δεν είναι ένα λεωφορείο, είναι 2 λεωφορεία. Τι θα κάναμε. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ενώ μηχανήματα του Δήμου απομάκρυναν τα φερτά υλικά και όχι μόνο. Στην περιοχή βρέθηκε άμεσα ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου, οι οποίοι αναφέρθηκαν στα ακραία καιρικά φαινόμενα που διήρκησαν πάνω από μισή ώρα. Είχαμε 50 με 70 χιλιοστά νερό. Είναι τεράστιες ποσότητες νερού που για διάφορους λόγους που γνωρίζουμε όλοι δεν ήταν δυνατόν να γίνει η απορροή τους με φυσιολογική ροή και για το λόγο αυτό είχαμε τα πλημμυρικά φαινόμενα. Σε αυτές τις περιοχές δεν διακινδυνεύουμε μόνο υλικές ζημιές, αλλά διακινδυνεύουμε και τις ανθρώπινες ζωές. Και αυτό πρέπει να προστατεύσουμε πάνω απ' όλα όλοι μαζί. Χρειάζονται παρεμβάσεις ολιστικές. Έγινε μια μεγάλη ουσιαστικά καταστροφή στο δρόμο εδώ. Προσπαθούμε, επιχειρούμε, είμαστε αισιόδοξοι ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε αποκαταστήσει την όλη κατάσταση. Δημότες νιώθουν ανυπεράσπιση και τρέμουν για την ίδια τους η ζωή, αλλά και για τις περιουσίες τους, υποστηρίζοντας ότι οι αρμόδιοι δεν έχουν προχωρήσει στα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα για τη θωράκιση της περιοχής και να έχουν περάσει ήδη 2 χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες σε Παλαιόκαστρο και Αγία Πελαγία. Η κατάσταση αυτή έτσι θα διαιωνίζεται από τη στιγμή την οποία το ρέμα έγινε δρόμος. Φροντές στα στραπές, νερά πολλά, χύμαρος. Ναι, αλλά δεν μπορεί να γίνεται συνέχεια το ίδιο πράγμα. Θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα από την αρχή. Θα προχωρήσουμε στην ανάθεση μελετών για φράγματα ανάσχεσης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, δηλώνει ο Μενέλαος Μποκέας, ο οποίος αναφέρθηκε στις πιέσεις που ασκούνται προς τα αρμόδια Υπουργεία. Η ανάθεση των μελετών θα γίνει τώρα. Καλούμαστε να διαχειριστούμε πάρα πολλά προβλήματα ως Δήμος και χρειαζόμαστε πραγματική βοήθεια, ενίσχυση στην πολιτεία σε όλα τα επίπεδα. Και ο παραθαλάσσιος οικισμός Ισαίας βρέθηκε στη δίνη της κακοκαιρίας με τις εικόνες να είναι αποκαλυπτικές. Απόκοσμο το σκηνικό και στο Μαριδάκι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, όπου η θάλασσα βάφτηκε κόκκινη, καθώς ο ποταμός Αχεντριάς κατέβασε μεγάλους όγκους λάσπης λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης, ευνηδιάζοντας τους τουρίστες στην παραλία. Φυσικά του ξάφνιασε. Η θάλασσα μέσα γέμισε λάσπη. Εντάξει. Η παραλία, η μισή έφυγε απότομα. Επειδή ήταν πολύ έντονα σε λίγα λεπτά, πολύ μεγάλη ποσότητα, κατέβηκε χύμαρος και παρέσυρε την παραλία.